Διευθυντής του 67ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Έχει γίνει προετοιμασία, πείτε μας. Ναι, αν και ειδοποιηθήκαμε όχι πολύ άγκαιρα, ωστόσο έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και το σχολείο. Οι συνάδελφοι οι οποίοι θα αναλάβουν την υποστήριξη της ΔΟΗ διδακτικά έχουν έρθει και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι και σαν σχολείο, αλλά και σαν υπηρεσία να εκπαιδευτούμε τα παιδιά. Πόσα παιδιά θα είναι? Μας ενημέρωσαν ότι θα είναι 19 συν 20, δηλαδή 39 παιδιά, δύο τμήματα. Από το Δερβαίνι. Από το Δερβαίνι. Πόσοι συνάδελφοί σας θα συνδράμουν σε αυτή την ιστορία? Από ό,τι συγκεκριμένα γνωρίζω ότι θα είναι ειδικότητες και εκπαιδευτικοί δάσκαλοι, οι οποίοι έχουν μια επιπλέον ειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους δεύτερες ξένες γλώσσες. Νομίζω ότι υπάρχει μια επαρκής, είναι ένας επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών για να τρέχει απρόσκοπτα το πρόγραμμα το τετράωρο των παιδιών. Πότε ενημερώθηκατε? Ενημερώθηκα τηλεφωνικά την Τετάρτη και ενημερώθηκα και διαζώσεις την Παρασκευή από τον Περιφερειακό Διευθυντή. Εκδηλώθηκε καμία αντίδραση? Είναι απόλυτα αναμενόμενο να υπάρχουν αντιδράσεις από τους γονείς, διότι είναι κάτι καινούριο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής προσπαθήσαμε σαν σχολική μονάδα να διαχειριστούμε με όσο πιο παιδαγωγικά σωστό τρόπο το όλο θέμα που έχει δημιουργηθεί. Εγώ θα είμαι εδώ, διότι το σχολείο είναι υποχρεωμένο να υλοποιήσει την εντολή του Υπουργείου Παιδείας. Εγώ θα είμαι εδώ πέρα, συνεχώς προς βοήθεια και των συναδέρφων της δομής, αλλά και για την ενημέρωση όλων των γονιών. Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά, όσο είναι αυτό δυνατόν. Αντιδράσεις βεβαίως υπήρξαν και θετικές και αρνητικές. Κοιτάξτε, τα ζητήματα που οι περισσότεροι γονείς δηλώνουν ως έσταση, πέρα από το ότι είναι κάτι που τους είναι ένα γεγονός το οποίο προκύπτει ξαφνικά, είναι θέματα υγιεινής και εμβολιασμού των παιδιών τα οποία έχουν. Ωστόσο, τους ενημέρωσα τις πληροφορίες που έχουμε και τις διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Παιδείας ότι όλα θα είναι εντάξει. Το ζήτημα της καθαριότητας του σχολείου ήδη έχει δρομολογηθεί από πλευράς μου και από πλευράς του Υπουργείου και ελπίζω ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά.